τύπου παππούδες και γιαγιάδες. Μου έχουν πει, μου κάνουν μια παρατήρηση κάποια στιγμή, ότι δεν σας αρέσει να σας αποκαλούν παππούδες και γιαγιάδες, αλλά εγώ λόγω ηλικίας και μόνο έτσι το αισθάνομαι και πιστεύω να μην παρεξηγήσετε που σας αποκαλώ έτσι. Όσοι εντωμεταξύ παρεξηγήσετε, να σας πω μικρά παιδιά και μικρά παιδιά. Σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωση σήμερα. Μια εκδήλωση η οποία έχει ξεχωριστό χαρακτήρα από την άποψη ότι συντέλεσαν για αυτή την εκδήλωση όχι μόνο ενιαίος φορέας μαζί με κάποιον έξω παράγοντα, αλλά με ανθρώπους δικούς μας που τους γνωρίζετε όλοι, είναι οι φυσικοθεραπευτές των ΚΑΠΗ και τους αξίζει ένα μεγάλο χειροκρότημα. Για αυτό που προσφέρουν και σήμερα σαν επιμόρφωση σε όλους εμάς, αλλά και καθημερινά στην πράξη, όπως ξέρετε, σε ό,τι τους έχετε ανάγκη και τους έχετε χρειαστεί. Δεν θα σας κουράσω. Θέλω να πω ότι ο ενιαίος φορέας έχει μια σειρά δράσεων, τους οποίους ενημερώνεστε από τα ΚΑΠΗ που παρευρίσκεστε συχνά, καθημερινά. Μία από αυτές τις δράσεις είναι την Τετάρτη 6 Μαρτίου ο χορός, ο αφιλιάτικος χορός στη Γοργόνα. Για πληροφορίες θα ρωτάτε τα επιμέρους ΚΑΠΗ, γιατί φαντάζομαι δεν είσαστε όλοι σήμερα. Ακριβώς έχει βγει και ανακοίνωση. Και θα χαρούμε πολύ να σας δούμε κοντά μας και να γλεντήσουμε μαζί. Να είστε καλά, καλή παρουσίαση εύχομαι και πάντα με υγεία. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο του Ενιαίου Φορέα, κύριο Παΐδα, και θα ξεκινήσουμε τώρα. Ξεκινήσουμε τώρα την παρουσίασή μας με ένα θέμα, όπως θα λέγαμε έτσι, για την σημερινή, πιασάρικο. Γι' αυτό δεν είναι άλλο από τα προβλήματα ισορροπίας, της πτώσης και την πρόληψή τους, τουλάχιστον την προσπάθεια πρόληψή τους στην τρίτη ηλικία. Κάποιοι από εμάς, από εσάς, έχουν βιώσει τι σημαίνει πέσιμο. Άλλοι κινδυνεύσανε να πέσουν, δεν πέσανε. Άλλοι βρεθήκανε μέχρι και στο νοσοκομείο γιατί πέσανε. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε εδώ πέρα με όσο γίνεται πιο απλά λόγια, παραμερίζοντας πολλούς ιατρικούς όρους, έτσι, η ομιλία αυτή έχει γίνει και στο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπευτών με πολλά περισσότερα ιατρικά και δικά μας λόγια. Δεν είναι ο σκοπός μας αυτός τώρα να σας κάνουμε φυσικοθεραπευτές ή γιατρούς. Λοιπόν, και προχωράμε τώρα σε ένα καινούριο κύκλο ενεργειών ως εργαζόμενοι στα ΚΑΠΗ, να σας βοηθήσουμε, να σας επιμορφώσουμε για θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία σας και το ξεκίνημα είναι από αυτή την ομιλία σήμερα. Εδώ έχω την τιμή να σας παρουσιάσω τον κύριο αντίπαλό μας, ο οποίος είναι το έδαφος. Λοιπόν, λέει, αν πέσεις θα βρίσκομαι εκεί. Λοιπόν, εάν πέσεις όμως και βρίσκεται αυτό εκεί, τότε έχεις πολύ μεγάλες πιθανότητες να βρεθείς στο νοσοκομείο. Τι λέμε ισορροπία? Ισορροπία είναι η ικανότητα ελέγχου του κέντρου βάρους του σώματός μας πάνω από τη βάση στήριξης, πάνω από το άνοιγμα των ποδιών μας δηλαδή, μέσα σε ένα δεδομένο περιβάλλον αισθητικότητας που είναι διαφορετικό για κάθε άνθρωπο και έχει και άμεση και στενή σχέση με τον συντονισμό και την ευκινησία του κάθε ανθρώπου. Έννοιες τις οποίες θα τις δούμε παρακάτω. Στην τρίτη ηλικία βλέπουμε ότι υπάρχει μείωση της ικανότητας για ισορροπία. Τα αίτια είναι διάφορα. Προτιμάμε βέβαια πάντα την πρόληψη και οπωσδήποτε την έγκαιρη διάγνωση.
σε αυτό το τομέα σημαντικό ρόλο παίζει μια διεπιστημονική ομάδα. Δεν είναι μόνο φυσικοθεραπευτής, δεν είναι μόνο γιατρός. Θα τα δούμε και παρακάτω. Λοιπόν, αν συμβεί κάτι, θα χρειαστεί αποκατάσταση. Για να προλάβουμε αυτό το κάτι, ένα πολύ καλό μέσο είναι οι ασκήσεις, η γυμναστική. Περίεργο πράγμα να λέμε τώρα στην τωρινή ηλικία σας να μιλάμε για γυμναστική. Οι περισσότεροι δεν έχουν συνηθίσει τέτοια πράγματα και είναι κατανοητό, αλλά να ξέρετε ότι η γυμναστική δεν έχει ηλικία. Και πολύ περισσότερο δεν έχει ηλικία όταν η γυμναστική αυτή είναι στοχευμένη γυμναστική. Γυμναστική δηλαδή με κάποιο σκοπό που αυτός είναι να μην υπάρξει κάποιο πέσιμο ή ως αν υπάρξει να είναι όσο γίνεται πιο ανώδυνο. Η εμφάνιση της ασάφειας έχει φανεί από έρευνες ότι το 12% των ανθρώπων που θα πέσουν και έχουν σαν βασική αιτία της πτώσης είναι η ασάφεια. Το 12% λοιπόν είναι κάτω των 70 ετών. Το 30% είναι άνω των 75. Το 46% είναι άνω των 85. Οι γυναίκες έχουν 30% πιθανότητες να πέσουν και ποσοστό διπλάσιο από αυτό των ανδρών να πέσουν μέσα στο σπίτι. Λάβετε υπόψη σας ότι οι πτώσεις είναι οι αιτίες για τα 2/3 θανάτων από ατυχήματα σε άτομα πάνω από τα 75 χρόνια. Επίσης, τα ατυχήματα γενικότερα είναι ο 5ος βασικός λόγος θανάτου σε άτομα άνω των 65 χρόνων. Και επίσης από έρευνες έχει δειχθεί ότι σε κάθε 20 περίπου πεσήματα έχουμε ένα κάταγμα, συνήθως του ισχύου, αλλά μπορεί του καρπού ή της κνήμης. Η έλλειψη σταθερότητας στην όρθια στάση ή στη βάρηση οδηγεί σε αυξημένο κίνδυνο πτώσεως. Εάν προσπαθήσουμε να στηριχθούμε στο ένα πόδι, τότε η σταθερότητά μας είναι πολύ μειωμένη. Για προσπαθήστε όμως τώρα να σταθείτε καλά στα δύο πόδια και μάλιστα σε διάσταση, θα δείτε πόσο περισσότερη σταθερότητα έχετε. Τα αίτια της ασάφειας τώρα. Πρώτον, ένας τραυματισμός. Μπορεί να είναι τραυματισμός στο κεφάλι. Ένας λιμωγόνος παράγοντας στο αυτί μας. Μπορεί να υπάρχει ανεμία. Μπορεί να υπάρχει μια δυσλειτουργία που συνοδεύει ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Υπάρχουν παθολογικά αίτια, παραδείγματος χάρη καρδιολογικά προβλήματα. Ορθοστατική υπόταση, αριθμία, διαβήτης. Μπορεί να υπάρχουν προβλήματα από τα μάτια. Δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος. Κάποια ζημιά στην παρεγκεφαλίδα, μια μικρογραφία του εγκεφάλου μας που βρίσκεται στο πίσω και κάτω μέρος του εγκεφάλου, το οποίο είναι υπεύθυνο και αυτό για την ισορροπία. Οι μικρανίες, επιλεκτικός παροξυσμός, σκλήρυνση κατά πλάκας, εκφυλιστική νόση όπως νόση του Πάρκινσον, σκελετικές αλλαγές. Πολλοί από την ηλικία αυτή έχουν βιώσει τέτοιες αλλαγές. Μπορεί να είναι μια μυϊκή αδυναμία, μια οστεοαρθρίτιδα στα γόνατα, στα ισχύα, εκφυλιστικές παθήσεις στη σπονδυλική στήλη και άλλα. Επίσης, ψυχογενή προβλήματα. Το άγχος και ο πανικός, μερικές φορές προσποίηση ότι υπάρχει μια νόσος, και εδώ να κάνω μια επεξήγηση, όταν λέω προσποίηση, εννοώ προσποίηση, μερικές φορές ο ηλικιωμένος για να έχει την προσοχή των οικείων του, που για λόγους ανεξάρτητους πολλές φορές της θέλησής τους δεν δίνουν τη δέουσα προσοχή στον ηλικιωμένο, έτσι, για να έχει λοιπόν την προσοχή τους, μπορεί να προσποιηθεί μια ύπαρξη νόσου, η οποία όμως προσποίηση μπορεί να καταλήξει και σε πέσιμο, έτσι, ή μπορεί μια φοβία. Επίσης, οι ανδρογενείς λειτουργίες, παραδείγματος χάρη παρενέργειες φαρμάκων, αντιπερτασικά, πώς το λένε, προβλήματα, φάρμακα που παίρνουμε για ψυχολογικούς παράγοντες κτλ.
Ποιος είναι ο μηχανισμός ισορροπίας? Τι χρειάζεται δηλαδή για να μπορούμε να στεκόμαστε στα πόδια μας? Όσο και αν φαίνεται απλό το πράγμα, γιατί το έχουμε συνηθίσει πια, έτσι. Ο μηχανισμός ισορροπίας είναι μια πολύπλοκη και πολύπλευρη λειτουργία. Για να είμαστε στα πόδια μας, πρέπει να συμβαίνουν κάποια πράγματα, να υπάρχουν κάποιοι παράγοντες. Πρώτον είναι τα αισθητήρια σημεία, συστήματα, τα οποία μας δίνουν ακριβή πληροφόρηση περί της θέσεως του σώματός μας σε σχέση με το χώρο, με το περιβάλλον. Και αυτά τα αισθητήρια συστήματα είναι η όρασή μας, η αυτή μας, η ακοή μας. Μέσα στο αυτή υπάρχει ένα συστηματάκι, το οποίο λέγεται εθουσαίο σύστημα και υπέρχουν για την ισορροπία και αυτό. Και υπάρχουν και διάφοροι αισθητήρες, έτσι, οι νέοι θα τα λέγαμε τσιπάκια, συνηθισμένοι από τα κομπιούτερς, τα οποία υπάρχουν στους στένοντες, στους μυς και στα γύρω-γύρω σημεία της αρθρώσεως. Και υπάρχει όπως είπαμε προηγουμένως η παρεγκεφαλίδα, είναι το μικρό, η μικρογραφία του εγκεφάλου, η οποία είναι υπεύθυνη και για τον μυϊκό τόνο, όπου μυϊκό τόνο λέμε την ελάχιστη σύσπαση που πρέπει να κάνουμε εμείς, ώστε να μας επιτρέπουν να στεκόμαστε στα πόδια μας. Επίσης χρειάζεται δυνατότητα του εγκεφάλου να επεξεργαστεί την πληροφορία που παίρνει. Έτσι, από τα πόδια, από τα μάτια, από το αυτί. Αν τυχόν ένας άνθρωπος για ποιοι λόγους δεν μπορεί ο εγκεφαλός να επεξεργαστεί τις πληροφορίες που παίρνει, τότε σίγουρα δεν θα μπορέσει να έχει ισορροπία. Επίσης, ρόλο παίζουν και οι μυς και οι αρθρώσεις που πρέπει να κάνουν συνδυασμένες κινήσεις για να μπορέσει να διατηρηθεί αυτό το πράγμα που λέμε ισορροπία. Γενικά, ο έλεγχος της ισορροπίας είναι αυτόματος. Και τι εννοώ αυτό, με αυτό. Όσοι ξέρουν ποδήλατο, έτσι, το μάθανε μια φορά, δεν το ξεχνάνε ποτέ. Ακόμα και αν δεν φτάσουν στα γεράματα. Ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Λοιπόν, ο έλεγχος της ισορροπίας είναι αυτόματος. Κάποια στιγμή ξεκινάμε να στεκόμαστε από τα 4 στα 2 πόδια και έτσι πάμε αυτόματα χωρίς να το σκεφτόμαστε καν. Εάν όμως τύχει για ποιοι λόγους να μην είναι αυτόματος και θα πρέπει να σκεφτόμαστε ανά πάσα στιγμή τι πρέπει να κάνουμε, ποια κίνηση πρέπει να κάνουμε για να σταθούμε όρθιοι, τότε έχουμε ελαττωμένη προσοχή. Και τότε από την ελαττωμένη προσοχή έρχεται η κούραση. Η κούραση είναι ένας παράγοντας που θα μας κάνει να πέσουμε κάτω. Η ελαττωμένη ισορροπία είναι εν κατακλείδη μια μη ακριβής πληροφόρηση για το πού βρίσκεται το κέντρο βάρους του σώματός μας ή ανεπαρκώς εκτελούμενες κινήσεις ώστε το κέντρο βάρους του σώματος να είναι σε κατάσταση ισορροπίας ανάμεσα στα πόδια μας ή μπορεί να υπάρχει πρόβλημα και στα δύο. Δηλαδή και ακριβή πληροφόρηση να μην έχει ο εγκέφαλος για όσον αφορά το κέντρο βάρους του σώματος και να μην γίνονται και οι κινήσεις που χρειάζονται. Μιλήσαμε στην αρχή για το θέμα του συντονισμού και της ευκινησίας. Δύο ενιών που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ισορροπία. Όταν λέμε συντονισμό, εννοούμε την ικανότητα της αβίαστης πραγματοποίησης ήπιων και ελεγχόμενων κινήσεων, όπου υπάρχει βέλτιστη αλληλεπίδραση της μυϊκής λειτουργίας. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι την ώρα που είμαστε όρθιοι, την ώρα που πάμε να κάτσουμε, κάποιοι μυς μας πρέπει να δουλέψουν, κάποιοι άλλοι να χαλαρώσουν. Κάποιοι άλλοι πρέπει να σφίξουν περισσότερο, κάποιοι λιγότερο. Λοιπόν, αυτή είναι η έννοια του συντονισμού μεταξύ των μυϊκών ομάδων. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν συντονισμός για να υπάρχει και ισορροπία. Και επίσης είναι και η ευκινησία. Μια πιο εύκολη ίσως να την καταλάβετε έννοια. Είναι ο συνδυασμός του συντονισμού και της ταχύτητας που δίνει την ικανότητα στο άτομο να πραγματοποιεί δραστηριότητες οι οποίες απαιτούν ταχύτατη αλλαγή στην κίνηση ή ακόμα και στην κατεύθυνση της κίνησης. Έτσι, όπως είπαμε λοιπόν, τόσο ο συντονισμός όσο και η ευκινησία είναι στοιχεία άρρηκτα συνδεμένα με την ισορροπία μας. Υπάρχουν κάποια μέτρα προλήψεως τώρα, όσον αφορά τα πεσήματα. Ή τουλάχιστον, εάν δεν μπορούμε να το προλάβουμε, να είναι μικρό το καρπό.
Ένα από αυτά είναι η υπόρρηση. Με παπούτσια που θα έχουν αντιολισθητική και επίπεδη σόλα. Δεύτερον, πρέπει να υπάρξει αφαίρεση από το διάχωσμο του σπιτιού εμποδίων και τυχόν κινδύνων, παραδείγματος χάρη γλιστερά χαλιά και μετακινούμενα ρίπλα, καθώς και ύπαρξη ακαταστασίας μέσα στο σπίτι. Όλα αυτά μέσα στο σπίτι μας είναι παράγοντες οι οποίοι βοηθάνε στο να πέσουν. Πρέπει να υπάρχουν μπάρες και κουπαστές με αδιοριστικές λαβές όπου χρειάζονται, στο μπάνιο, στις σκάλες κτλ. Χρειάζονται βοηθήματα, χρήση βοηθημάτων μάλλον εφόσον χρειάζεται, έτσι, κάποιο απλό μπαστούνι ή κάποιο μπαστούνι με τέσσερα κομμαράκια ή τοπί ανίσωσης της λεκάνης του μπάνιου και διάφορες άλλες παρεμβάσεις που θα μας βοηθήσουν να στεκόμαστε όρθιοι χωρίς κίνδυνο να πέσουμε. Επίσης, πρέπει να υπάρχουν διακόπτες για τα φώτα σε κατάλληλες θέσεις στα δωμάτια. Ούτε πολύ ψηλά, ούτε πολύ χαμηλά. Κάτι που αφορά τους άρχοντες της πόλης, έτσι, και θα πρέπει να δοθεί μια προσοχή όσο γίνεται μεγαλύτερη. Οι δρόμοι της πόλης πρέπει να έχουν έναν επαρκή φωτισμό σε όλα τα σημεία και ιδιαίτερα αν υπάρχουν κάποια εντοπισμένα σημεία όπου υπάρχει διάβαση ηλικιωμένων, εκεί να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή. Στα πεζοδρόμια θα πρέπει να υπάρχουν ράμπες και ευτυχώς τα τελευταία χρόνια έχουμε δει να υπάρχουν ράμπες, άσχετα αν κάποια συνείδητη δεν εννοούν και αφήνουν στα σημεία εκείνα που υπάρχουν οι ράμπες στα αυτοκίνητά τους και οτιδήποτε άλλο. Έτσι, εκεί πέρα ίσως θα πρέπει η Δημοτική Αρχή με παρέμβαση και της Δημοτικής Αστυνομίας να παρεμβαίνει άμεσα. Θα πρέπει να γίνονται σωστή τοποθέτηση των πλακών και επειδή όλοι οι εργολάβοι δεν είναι ευσυνείδητοι, εκεί εφιστάται η προσοχή της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής. Επίσης οι λακκούβες, ύπαρξη κουπαστών στα δημόσια κτίρια. Πολλές φορές βλέπουμε εμπόδια τύπου ζαρτινιέρες στα πεζοδρόμια με αποτέλεσμα ο ζωτικός χώρος που πρέπει να κινηθεί το άτομο και ιδιαίτερα ο ηλικιωμένος να είναι πολύ περιορισμένος. Επίσης θα πρέπει το μυαλό όλων μας και εμάς τους ειδικών και όλων των υπολείπων, έτσι, να βλέπει πού υπάρχουν ελλείψεις, να τις εντοπίζει και να πηγαίνει κατευθείαν να τις λέει στα αρμόδια όργανα, στους αρμόδιους ανθρώπους, είτε είμαστε εμείς ως εκπαιδευτές, όπως θα πούμε παρακάτω, είτε ο Δήμος μας, ώστε να υπάρξουν διορθώσεις. Επίσης χρειάζεται μια έγκαιρη διάγνωση του προβλήματος, ότι κάποιος δηλαδή έχει αυξημένα ποσοστά για να πέσει κάτω. Και αυτό μπορεί να γίνει από τους ειδικούς με διάφορες δοκιμασίες, οι οποίες δεν σας ενδιαφέρουν ουσιαστικά. Επίσης, υπάρχει και τεχνολογία που μπορεί να βοηθήσει. Τεχνολογία η οποία τον τελευταίο καιρό βρίσκει να κερδίζει έδαφος. Αν υπάρχουν κάποιοι νέοι μεταξύ μας, μπορούν να καταλάβουν τι θα πω με αυτά. Υπάρχει το λεγόμενο κομπιουτεράκι, λέγεται iPad και γι' αυτό υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο είναι εύκολο στη χρήση από τον ηλικιωμένο. Θα σας δείξω μετά μια εικόνα να καταλάβετε. Που μπορεί να με απαντήσεις που θα δώσει στο προγραμματάκι αυτό να καταλάβει ο ειδικός τι πιθανότητες έχει για να πέσει αυτός ο ασθενής ή όχι. Και επίσης υπάρχει και ένα άλλο παιχνιδάκι, να το πω έτσι τουλάχιστον ξεκίνησε, αλλά οι ειδικοί το εκμεταλλευτήκανε, θα σας δείξω μια εικόνα και από αυτό μετά, και το εκμεταλλευτήκανε στο να εκπαιδεύσουν τους ηλικιωμένους στο να αποκτήσουν καλύτερη ισορροπία. Και τέλος υπάρχουν και τα εξειδικευμένα προγράμματα γυμναστικής, τα οποία θα είναι και ο κύριος στόχος για τον οποίο θα μιλήσουμε. Εδώ βλέπετε το ένα, το οργανάκι, το iPad, και αυτό είναι το πρόγραμμά του. Θα δείτε να υπάρχουν τέσσερα κουμπάκια. Εδώ πέρα βλέπουμε μια φατσούλα γελαστή. Μας λέει εδώ ότι
δεν το σκέφτεται και πολύ, δεν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα να κάνει κάποιες δουλειές. Τα πάει πολύ καλά. Εδώ πέρα, παραδίπλα, η φατσούλα αυτή αρχίζει και γίνεται σκεφτική. Λέει ότι πρέπει κάπως να σκέφτεται κάποια πράγματα όταν είναι να κάνει κάποιες δουλειές. Εδώ πέρα η φατσούλα αρχίζει και γίνεται λυπημένη. Λέει ότι χρειάζεται να προσπαθεί αρκετά και να σκέφτεται αρκετά για να κάνει κάποια δουλειά. Και εδώ πέρα η φατσούλα έχει γίνει κατακόκκινη από το φόβο, γιατί πρέπει να σκέφτεται πάρα πολύ για να κάνει κάποια δουλειά. Και όταν λέμε δουλειές, τι εννοούμε? Βλέπετε εδώ πέρα την εικόνα, ένα παράδειγμα είναι. Το να πιάσει δηλαδή, ας πούμε, μια νοικοκυρά, δεν θα ήταν ντροπή βέβαια και για έναν άντρα να το κάνει αυτό, να βάλει τη σκούπα. Εάν απαντήσει με τη φατσούλα τη γελαστή, σημαίνει ότι με ευκολία το κάνει αυτό. Δεν έχει πρόβλημα. Οπότε θα προχωρήσει στην επόμενη, επόμενη διαφάνεια που θα του δείξει το πρόγραμμα, που μπορεί να είναι το να φτάσει σε ένα κουτί, ξέρω εγώ, με μπαχαρικά του ντουλάπι. Θα πρέπει να πατήσει λοιπόν στην εικόνα αυτή πάλι με μια από τις φατσούλες. Πόσο εύκολα το κάνει? Αθροίζοντας λοιπόν σιγά σιγά ο ειδικός όλα αυτά τα αποτελέσματα από τις φατσούλες κτλ., θα βγάλει το συμπέρασμα αν αυτός ο ηλικιωμένος έχει μεγάλα ποσοστά να πέσει ή όχι. Και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσουν οι όποιες παρεμβάσεις από τους ειδικούς. Το πρόγραμμα το άλλο, το που ξεκίνησε για παιχνιδάκι, είναι αυτό. Είναι το Nintendo, το Wii Fit, όπως λέγεται, training του Nintendo. Εδώ πέρα ξεκίνησε σαν ένα παιχνίδι και έχει και διάφορα άλλα παιχνίδια το Nintendo, η εταιρεία αυτή βγάλει, όπου βλέπετε την κυρία προσπαθεί σε αυτό το δάπεδο που βρίσκεται πάνω, το οποίο έχει αισθητήρες, να μπορέσει στην εικόνα που βλέπει εδώ, έτσι, την παλίτσα αυτή να την ισορροπήσει, μη φύγει μπροστά εδώ ή μπροστά εκεί. Λοιπόν, ανάλογα με πόση δύναμη πατάει τα πόδια της και μπροστά που γέρνει, η παλίτσα αυτή μετακινείται. Προσπαθεί λοιπόν να την κρατήσει σταθερή σε ένα σημείο. Έτσι, πληροφορείται ο εγκέφαλός της, έτσι, ποια είναι η σωστή θέση του σώματος, ανά πάσα στιγμή, ώστε να κρατάει το κέντρο βάρος του σώματος, που είπαμε, μέσα στη βάση στήριξης και να μην έχει πιθανότητες να πέσει κάτω. Αυτό είναι ένα επιπλέον, τρόπος, έτσι, που μας βοηθάει η τεχνολογία στο να εκπαιδεύσουμε τους ηλικιωμένους όσον αφορά την ισορροπία και την προσπάθεια για όχι πεσίματα. Ερχόμαστε τώρα στο θέμα της γυμναστικής. Το πρόγραμμα το οποίο εγώ και ο συνάδελφός μου εδώ πέρα, ο Βαγγέλης, ξεκινήσαμε σιγά σιγά από πέρσι, αρχές του χρόνου, είναι βασισμένο σε αυτό εδώ πέρα, σε ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε από κάποιους ερευνητές, τον κύριο Τζον Κάπελ και την κυρία Κλέρ Ρόμπερτσον, στο Otago της Νέας Ζηλανδίας, όπου βρήκανε μια σειρά από ασκήσεις, οι οποίες έχουν σαν σκοπό να εκπαιδεύσουν τον ηλικιωμένο, έτσι, τον εγκέφαλό του, τους μύες του, ολόκληρο το σώμα του, ώστε να αποτρέψουμε το κίνδυνο πτώσεως. Θα τα δούμε λιγάκι παρακάτω με περισσότερη λεπτομέρεια. Τι ακριβώς είναι λοιπόν η μέθοδος αυτή? Είναι ένα σύνολο από θεραπευτικές, θα λέγαμε, ασκήσεις, οι οποίες έχουν προταθεί μετά από 7 τυχαιοποιημένες μελέτες. Πήραν δηλαδή τυχαίο υλικό, τυχαία ηλικιωμένους, έτσι, και έχουν αποδείξει, έτσι, δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο το λέμε απλά για να το λέμε, έχει αποδειχτεί η ωφέλειά τους και η αποτελεσματικότητά τους στην πρόληψη των πτώσεων σε άτομα ηλικίας 60-65 χρονών και άνω. Λοιπόν, είναι κάτι λοιπόν το οποίο έχει αποδειχτεί η ωφέλειά τους. Και βέβαια πρέπει να εφαρμόζεται με τον τρόπο που έχουν υποδείξει οι ερευνητές για περισσότερο από ένα χρόνο για να φανούν τα πρώτα αποτελέσματα. Δηλαδή το να κάνεις τώρα κάποιες ασκησούλες, να θυμάσαι μετά από ένα μήνα να ξανακάνεις κάτι, είναι ίσως σαν να μην κάνεις τίποτα. Πρέπει μέσα στο ημερήσιο πρόγραμμα, έτσι, ή στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα θα έλεγα καλύτερα, να μπει έτσι και αυτό. Όπως έχουμε, ξέρω εγώ, το να πάμε για ψώνια, όπως έχουμε το να πλύνουμε το πρόσωπό μας ή οτιδήποτε άλλο, εάν θέλουμε να προλάβουμε.
πραγματικά το κίνδυνο, πρέπει να το βάλουμε στο πρόγραμμά μας μέσα. Δεν είναι πολυτέλεια να έχουμε λίγο χρόνο διαθέσιμο για τον εαυτό μας. Δεν είναι πολυτέλεια ούτε για μας τους ίδιους, ούτε για την οικογένειά μας, ούτε για κανέναν. Πρέπει να το φροντίσουμε τον εαυτό μας. Έτσι. Λοιπόν, έχουν σχεδιαστεί να γίνονται καταβάσεις στο σπίτι. Τώρα εδώ πέρα είναι μια πονεμένη ιστορία. Γιατί αν αφήσεις ιδιαίτερα τον Έλληνα, αλλά από ό,τι έμαθα προχθές και από την φίλη που με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, από τη Σκωτία, για όλη την εργασία, είναι πονεμένη ιστορία εδώ, πάρα πολύ πονεμένη εδώ, ιστορία στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Ναι, δεν είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά όχι ιδανικά. Λοιπόν, πρέπει να γίνονται στο σπίτι χωρίς επιτήρηση, μετά από κάποια εκπαίδευση και με κάποια βοήθεια κατά διαστήματα, όπως θα δούμε στην επόμενη διαφάνεια, ώστε να διαπιστώσουμε ότι τα άτομα εκτελούν τις ασκήσεις και ότι προοδεύουν σε αυτές. Στο πρόγραμμα λοιπόν αυτό έχει φανεί ότι χρειάζεται παρακολούθηση του ηλικιωμένου κάθε ένα, δύο, κάθε μία, δύο, τέσσερις, οκτώ εβδομάδες, καθώς επίσης και τον πρώτο, τον δεύτερο, τον τρίτο, τον τέταρτο, τον πέμπτο, τον έκτο μήνα και μετά στο χρόνο, στον τόπο κατοικίας του. Για να διαπιστώνουμε πραγματικά και την πρόοδο του και αν κάνει σωστά τις ασκήσεις. Αυτή είναι η ιδανική κατάσταση. Θα ήταν ευχής έχω να κάνουμε το ιδανικό. Δυστυχώς δεν γίνεται να το έχουμε μάλλον. Οπότε καλούμαστε εμείς ως εκπαιδευτές να κάνουμε αυτό, να εφαρμόσουμε αυτό το πρόγραμμα εδώ στους χώρους μας και εγώ και ο Βαγγέλης, έτσι, τουλάχιστον για την αρχή μία φορά την εβδομάδα, ευελπιστώντας ότι κάποια στιγμή και από τη συμμετοχή βέβαια που θα υπάρχει, να γίνει και δεύτερη φορά την εβδομάδα, ώστε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Ένας άλλος τρόπος γυμναστικής που υπάρχει και βοηθάει αρκετά στην πρόληψη των πτώσεων, είναι και οι ασκήσεις, οι κινήσεις οι οποίες έχουν πάρθει από μια πολεμική τέχνη η οποία έχει ξεκινήσει στην Κίνα εδώ και αρκετές εκατονταετίες, το λεγόμενο Tai Chi. Είναι ένα λοιπόν είδος πολεμικής τέχνης από την Κίνα, υπάρχει πιθανότατα περίπου από το 1370, προσδίδει έλεγχο του κέντρου βάρους του σώματος πάνω από τη βάση στήριξης και επίσης βοηθάει στον προσανατολισμό της όρθιας τάσης και βελτίωση του έμφους κινητικότητας. Δίνει έμφαση κυρίως στους μυς της κοιλιάς και στα κάτω άκρα. Επίσης, ασκήσεις από τη γιόγκα. Η λέξη γιόγκα σημαίνει στα σανσκριτικά μια διάλεκτο ινδική την ένωση και εννοεί την ένωση του νου, του σώματος και του πνεύματος σύμπαντος. Δίνει σημασία κυρίως στην αναπνοή, στην δύναμη, στην ευληγησία του κορμού και φυσικά στην άσκηση του νου. Επίσης υπάρχουν οι ασκήσεις πιλάτες που έχουν πάρει το όνομά τους από τον γυμναστή τον Γιώζεφ Πιλάτες. Είναι κυρίως γυμναστική στους μακρούς μυς του κορμού και δίνει δυνατότητα της βελτίωσης της ισορροπίας, της τάσης του σώματος, της ευληγησίας και της όσο γίνεται άμεσης αντίδρασης του σώματος. Τονίζω, άμεση αντίδραση του σώματος. Την ώρα δηλαδή που πάει ο άνθρωπος να πέσει. Ίσως διαπιστώσετε, αν κάποιοι από εσάς παίρνουν ήδη μέρος στα προγράμματα, ότι τα προγράμματα μας είναι βασισμένα στις κινήσεις που θα δείτε παρακάτω, στις κινήσεις της Όταγκο, αλλά πηγαίνουμε και παραπέρα ως φυσικοθεραπευτές. Και το πρόγραμμα αυτό μας δίνει τη δυνατότητα. Όσοι έχουν νεότεροι βέβαια, έχουν ασχοληθεί με τα κομπιούτερς, πιθανόν να ξέρουν ότι στα κομπιούτερς υπάρχουν δύο κυρίαρχα λειτουργικά συστήματα. Το ένα σύστημα είναι τα Windows τα λεγόμενα, τα παράθυρα. Αυτό που χρησιμοποιώ και εγώ τώρα για να σας κάνω την παρουσίαση. Ένα άλλο πρόγραμμα είναι το λεγόμενο πρόγραμμα Linux. Το Linux έχει μια βασική διαφορά σε σχέση με αυτό το πρόγραμμα που χρησιμοποιώ τώρα. Ότι είναι ένα πρόγραμμα ανοιχτού κώδικα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ο κάθε ένας ο οποίος έχει ικανότητα προγραμματισμού
μπορεί να προσθέσει στο πρόγραμμα αυτό το λειτουργικό μία παραπάνω λειτουργία ή να αφαιρέσει κάποια. Στα Windows δεν μπορεί να το κάνει κάποιος προγραμματιστής παρά μόνο εάν είναι εξουσιοδοτημένος από την εταιρεία, από την Microsoft. Δεν επιτρέπεται κανένας άλλος να παρέμβει. Στο Linux μπορεί. Με την έννοια αυτή λοιπόν του ανοιχτού κώδικα προγράμματος είναι και το πρόγραμμα αυτό της Sotaco, όπου ο καθένας στη φιλοσοφία που προτείνει η Otago μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει, να τροποποιήσει κάποιες κινήσεις. Το αποτέλεσμα και ο σκοπός θα είναι ο ίδιος. Έτσι, η πρόληψη στις πτώσεις. Και ξεκινάμε τώρα κάποιες παραπάνω λεπτομέρειες για το πρόγραμμα. Βασική προϋπόθεση είναι η ασφάλεια. Ο εκπαιδευόμενος σιγουρεύεται ότι η καρέκλα που χρησιμοποιεί είναι γερή και σταθερή. Είναι ένα βασικό εργαλείο μας η καρέκλα. Φορά άνετα ρούχα και υποδήματα που υποστηρίζουν σωστά τα πόδια. Ετοιμάζει ένα μέρος του σπιτιού. Ετοιμαζόμαστε τώρα και ετοιμάζουμε το μέρος εδώ στο χώρο που κάνουμε τη γυμναστική. Αλλά μιλάμε για το σπίτι του, είναι καταρχάς έτσι το πρόγραμμα. Για να μπορεί να κάνει τις ασκήσεις του και έχει έτοιμο τον ημάντα γυμναστικής πριν ξεκινήσει. Πολλές φορές χρειαζόμαστε και έναν ημάντα γυμναστικής, ελαστικό ημάντα γυμναστικής για να κάνουμε κάποιες παραπάνω ασκήσεις. Ενώ ασκείται, αν αισθανθεί πόνο στο στήθος, ζάλι ή σοβαρή δύσπνοια, σταματά αμέσως. Και μιλά με τον γιατρό του ή καλεί ένα ασθενοφόρο αν αισθάνεται πολύ άσχημα και τα συμπτώματα δεν σταματούν όταν σταματάει η άσκηση. Τέτοια περιστατικά τα λέμε μερικές φορές ίσως να έχει και εγκυκλοπαιδικό χαρακτήρα, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να καλύψουμε κάθε περίπτωση. Οι ασκήσεις, όπως θα δείτε παρακάτω, δεν είναι ιδιαίτερα έντονες, έτσι. Αλλά παρόλα αυτά, βασική προϋπόθεση για να ξεκινήσει οποιαδήποτε άσκηση είναι η ασφάλεια. Και γι' αυτό τα αναφέρουμε. Δεν τα αναφέρουμε για να τον κρατηθεί ο κόσμος, έτσι. Απλά γιατί πρέπει να έχουμε επίγνωση ότι όλα τα πράγματα πρέπει να βαίνουν βάσει προγράμματος και όχι όπως προκύψει. Εάν αισθανθεί πόνο στις αρθρώσεις ή στους μυς, σταματά, ελέγχει την θέση του και ξαναπροσπαθεί. Εάν ο πόνος στην άρθρωση επιμένει, ζητά τη συμβουλή του εκπαιδευτήτου. Ξεκινάμε με ασκήσεις προθέρμανσης. Πάντα το σώμα πρέπει να έχει προθερμανθεί πριν ξεκινήσει οι κυρίως ασκήσεις. Εδώ έχω πάρει κάποια κομμάτια από την Otago, δεν θα σας αναφέρω όλη την Otago, οι οποίες είναι πάρα πολλές ασκήσεις. Έχω πάρει κάποια κομμάτια, με έχει βοηθήσει και οι φίλοι για την οποία θα μιλήσω αργότερα και έχουμε πάρει κάποια κομμάτια εκπαίδευσης για να πάρετε μια ιδέα περί τίνος πρόκειται. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν με κάποιες ασκήσεις προθέρμανσης, οι οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν όλες. Μία άσκηση είναι ο βηματισμός. Άλλη άσκηση είναι να κάνουμε κυκλικά τους ώμους. Έτσι, από τη μία και από την άλλη. Ξεκινάμε άσκηση για ευληγησία της ποδοκνημικής. Πάνω, κάτω το πόδι, έτσι. Στροφές της ποδηλικής στήλης. Δεξιά-αριστερά. Παρατηρήστε ότι η λεκάνη του εκπαιδευόμενου είναι σταθερή. Δεν γυρίζει και μαζί και η λεκάνη ή τα πόδια του. Γυρίζει μόνο το πάνω μέρος του κόρπου για να αποκτήσουμε ευληγησία. Οι κυρίως ασκήσεις. Και αυτές πρέπει να ολοκληρωθούν όλες και πρέπει να γίνονται δύο φορές την εβδομάδα. Οι πρώτες τρεις ασκήσεις βοηθάνε στην ενδυνάμωση των οστών και των μειών. Αποκαθιστεί σε όρθια θέση. Ενδυνάμωση του άλλου μέρους της πλάτης. Εδώ χρησιμοποιούμε και ένα ημάντα γυμναστικής. Αυτό μπορεί να γίνει και με άλλον τρόπο. Ενδυνάμωση της έξω πλευράς του μυρού. Και σε αυτό το τομέα χρησιμοποιούμε και άλλον τρόπο που θα κάνουμε τις ασκήσεις. Αλλά φανταστείτε ότι αυτός είναι πιο προχωρημένος τρόπος και πιο αποδοτικός αν θέλετε. Οι επόμενες ασκήσεις προορίζονται να βοηθήσουν στη βελτίωση της ισορροπίας και του συντονισμού. Που είχαμε πει στην αρχή. Είναι το σήκωμα της πτέρνας. Είναι το περπάτημα στα δάχτυλα. Είναι το σήκωμα των δακτύλων των ποδιών.
περπάτημα στις στέρνες, ταλαντός αλλά φλαμέγκο, το πόδι μπροστά πίσω, το έκανα. Συγγνώμη. Συγγνώμη, ε. Ναι, μπροστά πίσω, έτσι. Συγγνώμη, παιδιά, για τη ζημιά. Λοιπόν, μπροστά πίσω το πόδι, λοιπόν, έτσι, όπως κινείται το φλαμέγκο. Λοιπόν, τελειώνοντας, τελειώνει επιματίζοντας επιτόπου με χαλαρό ρυθμό για 1-2 λεπτά και κατόπιν πραγματοποιεί τις παρακάτω διατάσεις. Διάταση στο θώρακα, έτσι για να βοηθηθεί να υπάρξει και καλύτερη αναπνοή. Δυστυχώς όλες οι κινήσεις που κάνουμε τείνουν να κλείνουν το θώρακά μας. Λοιπόν, διάταση στην πίσω μεριά του μυρού, έτσι. Διάταση στη γάμπα, στο γαστροπνήμιο που λέμε. Και τέλος θα πρέπει να καταδειχθεί προσπάθεια να γίνονται αυτές οι ασκήσεις 2 φορές την εβδομάδα. Ποιες είναι τώρα οι απόλυτες αντενδείξεις για την άσκηση? Πρώτον, θα δείτε 1-2 κατεβατά. Το πιο πιθανό είναι κάποια, οι περισσότεροι από εσάς δεν έχετε τίποτα από όλα αυτά. Λοιπόν, μη ελεγχόμενη στη θάλη. Πρόσφατο έμφραγμα μυοκαρδίου. Συστολική πίεση ηρεμίας μεγαλύτερη από τα 180 μιλιγκράμμ, παραπάνω από 18, τη μεγάλη και παραπάνω από 10 τη μικρή. Σημαντική πτώση της πίεσης κατά τη διάρκεια των ασκήσεων. Μη ελεγχόμενη ταχυκαρδία ηρεμίας, άνω δηλαδή των 100 χτύπων το λεπτό. Ασταθής οξία ή αδιοξία καρδιακή ανεπάρκεια. Νέα μη ελεγχόμενη αριθμία. Σοβαρή στενοτική ή παλινδρομική βαλβιδοπάθεια. Υπερτροφική αποφρακτική καρδιοπάθεια. Τρίτου βαθμού καρδιακό μπλοκ. Αυτά είναι λίγο έννοιες τις οποίες μάλλον δεν τις ξέρετε. Κάποιες από αυτές ίσως τις έχετε υπόψη σας. Οξία αορτική ανατομή. Εδώ πέρα μιλάμε για επέμβαση, έτσι, στην κοιλιακή αορτή. Οξία μυοκαρδίτιδα ή περικαρδίτιδα. Οξία πνευμονική εμβολή ή πνευμονικό έμφραγμα. Εντοβάθη φλεβική θρόμβωση στα πόδια, κυρίως. Ασταθής διαβήτης, διαβήτης δηλαδή ο οποίος δεν έχει ρυθμιστεί. Μη ελεγχόμενες οπτικές ή εθουσαίες διαταραχές. Διαταραχές δηλαδή στα μάτια ή στο αυτί, οι οποίες δεν έχουν καταφέρει ακόμα να ελεγχθούν. Ασθένεια η οποία μπορεί να συνοδεύεται από πυρετό, υπερβολική παχυσαρκία, πρόσφατη τραυματική πτώση, η οποία δεν έχει, την έχει ελέγξει ακόμα γιατρός, και αποδεδειγμένη αδυναμία για συμμόρφωση προς τις υποδεικνυόμενες προσαρμογές στο πρόγραμμα ασκήσεων και αδυναμία διατήρηση ορθίας στάσεως του κορμού σε καθιστή θέση. Λοιπόν, όλο αυτό το κατεβατό είναι αυτό που μας αποτρέπει από το να κάνουμε ασκήσεις. Και ερχόμαστε τώρα σε μια πιο έτσι δύσκολη κατάσταση. Τι θα γίνει αν πέσουμε? Λοιπόν, εάν πέσουμε υπάρχει ένας τρόπος προστασίας. Τουλάχιστον μέχρι τώρα γνωστός. Ευχαριστώ. Μέχρι τώρα γνωστός. Έτσι, η προστασία αυτή λέγεται HIPS. Στα αγγλικά hips σημαίνει γοφή, ισχύα. Και είναι αυτό το πραγματάκι που βλέπετε εδώ πέρα. Έτσι είναι ένας κορσές και στα πλάγια που είναι η γοφή έχει αυτά τα προστατευτικά. Λοιπόν, εάν τυχόν πέσεις, έτσι, σου παρέχει αρκετά καλό ποσοστό ασφάλειας για να μην έχεις ένα κάταγμα. Έχει ξεκινήσει η τεχνολογία αυτή στην Δανία, χρησιμοποιείται στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει αξιολογηθεί θετικά με αποτροπή των καταγμάτων έως και 70%. Το συνηθισμένο σημείο κατάγματος μετά από πέσιμο είναι αυτό εδώ πέρα που στην γλώσσα μας έχει την έννοια του υποκεφαλικού κατάγματος στο ισχύο ή διατροχαντήριο σε αυτό το σημείο. Έτσι, τα οποία κατάγματα μερικές φορές μπορούν να αποβούν και μοιραία και για την ίδια τη ζωή αυτού που έπεσε.
Υπάρχει και αντιπροσωπεία στην Ελλάδα. Το 1990, ξεκινώντας από το 1985 το Δεκέμβρη, είχα τη χαρά και την τιμή να έχω κάποιους ανθρώπους στην ομάδα οι οποίοι κάνανε γυμναστική μαζί μου στο δάσος. Έτσι, πηγαίναμε εκεί πέρα, αν θυμάμαι καλά, δύο φορές την εβδομάδα, μία δεν θυμάμαι κάπου εκεί. Ξεκινήσαμε το 85 τον Δεκέμβρη και τελειώσαμε λίγο άδοξα λόγω προβλημάτων υγείας των μελών και λόγω υποχρεώσεών τους το 92. Αυτή η φωτογραφία είναι τραβηγμένη το 90. Τώρα έχουμε ξεκινήσει το πρόγραμμα αυτό. Από το 2012 και δεν ξέρουμε μέχρι πόσο. Αυτό θα εξαρτηθεί και από τη συμμετοχή τη δική σας. Έχουν όλη την καλή διάθεση να σας εκπαιδεύσουμε. Έγινε σε εσάς από εκεί πέρα. Αυτή είναι μια φωτογραφία που την έστειλε αυτή η φίλη που θα σας πω παρακάτω. Άρπαξα λίγα την ευκαιρία να την αρπάξω και να σας την παρουσιάσω για να σας πω αυτά που σου λέει και πάνω. Δεν επιθυμούμε να κάνετε αυτό, αλλά 86 χρόνια είναι η κυρία. Ήταν γυμνάστρια, στα νιάρα της ήταν γυμνάστρια. Λοιπόν, είναι 86 χρονών. Λοιπόν, δεν επιθυμούμε να γίνετε έτσι. Εκείνο που επιθυμούμε είναι να σας βοηθήσουμε να προλάβετε το πέσιμο ή αν δεν το προλάβετε να έχετε τις λιγότερες δυνατές συνέπειες και για σας και για την οικογένειά σας. Αυτό θέλουμε να γίνει κατανοητό. Τελειώνοντας, ο μεγάλος άνδρας, ο Ζόρζ Μπέρναρντ Σο, είχε πει ότι ο άνθρωπος δεν σταματά να παίζει, εγώ το εξηγώ και το παραφράζω, να ασκείται, επειδή γερνά. Ο άνθρωπος γερνά επειδή σταματάει να παίζει, να ασκείται δηλαδή. Δηλαδή το γύρας έρχεται λόγω της ακινησίας. Το ουσιαστικό γύρας, έτσι. Έρχεται λόγω της ακινησίας. Όχι επειδή γεράσαμε, ξεκινάμε δεν και καλά να μην κινούμαστε. Λάβετε υπόψη σας ότι αν λοιπόν εγώ, ο Βαγγέλης ή οποιοδήποτε από το προσωπικό χρειαστεί να κάτσουμε για κάποιο καιρό στο κρεβάτι, μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, όταν θα σηκωθούμε δεν θα έχουμε ουσιαστικό πρόβλημα. Κουτσά τραβάδα καταφέρουμε και μάλιστα ίσως και πολύ καλά. Εάν κάποιος από εσάς χρειαστεί για κάποιο λόγο να κατήσει δύο εβδομάδες στο κρεβάτι, τότε θα δει τα ζώδια τα μεγάλα. Λοιπόν, και επαναλαμβάνω, πρόληψη. Η δουλειά μας είναι η πρόληψη. Ο στόχος των εργαζόμενων στα ΚΑΠΗ είναι και πρέπει να είναι να βλέπει ηλικιωμένους σαν για αυτούς εκεί πέρα. Επιτρέψτε να σας πω ότι όταν ήρθαμε εδώ πέρα να υπηρετήσουμε σε αυτή την υπηρεσία, έτσι, όταν προέκυψε εδώ πέρα, ήρθαμε με κάποια όνειρα, ίσως αν θέλετε, με κάποιους στόχους. Οι στόχοι μας ήταν, ναι, με να αποκτήσουμε μια επαγγελματική αποκατάσταση, αλλά συντοχρόνων να βλέπουμε και ηλικιωμένους έτσι. Τα ΚΑΠΗ όταν δημιουργηθήκαν, και εδώ πέρα μου δίνεται μια ευκαιρία να μιλήσω γι' αυτό, όταν δημιουργηθήκαν τα ΚΑΠΗ, έτσι, ο σκοπός τους, και το λέω να το ακούσουν όλοι στην αίθουσα, μηδενός εξαιρουμένου, δεν ήταν να γίνουν καφενεία. Καφενεία ο ηλικιωμένος, οι ηλικιωμένοι είχαν και στη γειτονιά τους. Και μπορούσαν να παίξουν και την πρέβα τους να πίνουν και τον καφέ τους. Τα ΚΑΠΗ δημιουργηθήκανε για να έρχεται ο ηλικιωμένος να πίνει το καφεδάκι του, να βγαίνει από το σπίτι του και από τη μοναξιά του, να βλέπει άλλους ανθρώπους, να μαθαίνει πράγματα τα οποία θα του οξύνουν και το νου και να τον βοηθήσουν σωματικά, έτσι, για να γίνει όσο γίνεται πιο ολοκληρωμένος άνθρωπος ακόμα και σε αυτή την ηλικία. Γιατί πάντα μαθαίνουμε, γερνώντας μαθαίνουμε. Ο άνθρωπος ποτέ δεν σταματάει να μαθαίνει. Όποιος πει ότι τα ξέρει όλα, μάλλον απατάμε. Λοιπόν, ο σκοπός μας λοιπόν, εμάς, είναι αυτός που βλέπετε εκεί πέρα. Να σας βλέπουμε έτσι. Και αυτό θέλουμε να πετύχουμε.
Τώρα έρχεται ίσως ένα από τα πιο ευχάριστα σημεία της ομιλίας, τα οποία πραγματικά με κάποιοι συγκινούμε, γιατί ποτέ, μα ποτέ, ένα πράγμα δεν το κάνει ένας άνθρωπος. Για να γίνουν και αυτό που γίνεται τώρα, έτσι, δεν το κατάφερα μόνος μου. Δουλέψανε αρκετοί άνθρωποι για να μπορέσουν να φτάσουν μέχρι εδώ που βλέπετε σήμερα. Λοιπόν, πάντα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι πίσω από τα φώτα της ράμπας, οι οποίοι βοηθάνε. Προσωπικά λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω πρώτον τον άνθρωπο που βλέπετε εκεί πέρα, τον συνάδελφό μου και φυσικοθεραπευτή στο ταμείο της Ηλιούπολης, ο οποίος είναι και μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, ο οποίος με τσίγλησε με σκοπό βέβαια να κάνω την παρουσίαση με τα επιστημονικά δεδομένα τα πρόσφατα στο Πανελλήνιο Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών το Δεκέμβρη τον περασμένο. Και με έβαλε στην πρίζα λοιπόν να αρχίσω να ψάχνω βιβλιογραφίες κτλ. Για να μπορέσω να μαζέψω υλικό να κάνω την παρουσίαση αυτή. Και τον ευχαριστώ βέβαια μέσα από τα βάρη της καρδιάς μου. Ένας άλλος αξιόλογος άνθρωπος με τον οποίο συνεργάζομαι και έχω την τιμή να με έχει φίλο είναι η κυρία που βλέπετε εκεί πέρα, η κυρία Ντόν Σκέρτο από την Σκωτία, η οποία επί αρκετά χρόνια και συγκεκριμένα το 1994 που είχα τη χαρά να την γνωρίσω πηγαίνοντας και εκπροσωπώντας το Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας μαζί με άλλους συναδέλφους από διάφορα άλλα καπή της Ελλάδος στο Λονδίνο για μετεκπαίδευση στα εγκεφαλικά επεισόδια. Είχα λοιπόν τη χαρά και την τιμή να την γνωρίσω και από τότε είναι αρρωγός μου σε κάθε προσπάθειά μου, η κυρία Ντόν Σκέρτο. Έχει εκπαιδευτεί στα προβλήματα ισορροπίας στην τρίτη ηλικία και διαρκώς με ενημερώνει για ό,τι καινούριο προκύπτει. Και με ευκαιρία θέλω να σας πω, αν υπάρχουν εδώ πέρα και εκπρόσωποι της πολιτείας, ότι υπάρχει πλάνο με κάποιον οργανισμό στον οποίο έχει ηγετική θέση, έχει σκοπό να έρθει στην Ελλάδα σε κανένα δύο χρόνια για να εκπαιδεύσει εκπαιδευτές όπως είμαστε εγώ δηλαδή και ο Βαγγέλης. Εμείς τώρα με τα ελάχιστα που ξέρουμε κάνουμε τις εκπαιδευτές. Όταν θα έρθει η κυρία και έχει σκοπό να χρησιμοποιήσει και εμένα και άλλους συναδέλφους θα έρθει να γίνουμε εκπαιδευτές πιστοποιημένοι πλέον στην Ελλάδα που με τη σειρά μας θα εκπαιδεύσουμε άλλους ανθρώπους για να εκπαιδεύουν τους ηλικιωμένους. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να στραφώ προς τους ηγέτες και τους άρχοντες της πόλης αυτής και να παρακαλέσω, εάν τυχόν είμαστε και βρισκόμαστε εδώ ζωντανοί τότε, να μας παράσουν κάθε διευκόλυνση ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε όλα τα εφόδια που χρειάζονται για να εκπαιδεύουμε καινούριο κόσμο με σκοπό βέβαια πάντα το τελικό καλό της τρίτης ηλικίας. Λοιπόν, θέλω, επιθυμώ την αρρωγή λοιπόν των τοπικών αρχόντων, όποιοι θα είναι τότε στο προσκήνιο. Θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά τον πρόεδρο του ΕΜΕΟ Φορέα για την αμέριστη βοήθεια και τη συμπαράστασή του για αυτή την προσπάθεια. Τους καλούς συναδέλφους και καλές συναδέλφους του Ενιαίου Φορέα Δράσεων για τη συνδρομή και στήριξή τους στην προσπάθεια που κάνουμε, βοηθώντας κυρίως στο έντυπο υλικό που μοιράζεται σε διάφορα σημεία της πόλης και όχι μόνο. Τους συναδέλφους του ΚΑΠΗ για τη βοήθειά τους ώστε να πραγματοποιηθεί η σημερινή συγκέντρωση. Τον παρακαθήμενό μου συνάδελφο κύριο Αλατσατιανό Ευάγγελο, τον εκλεκτό αυτό φίλο και συνάδελφο που άμεσα ανταποκρίθηκε χωρίς μικρή καθυστέρηση στο να λάβει μέρος ως εκπαιδευτής και εκείνος στην εφαρμογή του προγράμματος στην περιοχή της Νέας Καλκιδόνας. Την κοινωνική λειτουργό του ΚΑΠΗ, η κυρία Μακρύ, η οποία ήταν αυτή που μου όθησε να ασχοληθώ και στο ΚΑΠΗ με το θέμα που αρχικά, όπως είπα, προοριζόταν μόνο για το Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπευτών. Θέλω, αν και δεν είναι παρούσες, να ευχαριστήσω τρεις κυρίες με το ΚΑΠΑ κεφαλαίο.
Οι κυρίες αυτές είναι η κυρία Άννα Αμυρά, η κυρία η οποία δυστυχώς δεν είναι πια κοντά μας, έχει φύγει εδώ και κάποια χρόνια, η κυρία Έφη Γεωργιάδου, με την οποία είχα την τιμή να συνεργαστώ κάποια χρόνια, και η κυρία η οποία είναι και συντοπίτησά μας, η κυρία Αφροδίτη Πεπερόγλου, οι οποίες τις κυρίες με τις έρευνές τους, τις μελέτες τους και τις προτάσεις τους και τις προσπάθειές τους, υπάρχει αυτό που λέμε σήμερα ΚΑΠΗ. Είχανε ένα πρόγραμμα γυμναστικής ανοίγει το ΚΑΠΗ και τότε ο Αποστόλης άμεσα έριξε την ιδέα, αν θέλετε, που να είναι αυτό το πρόγραμμα στοχευμένο σε κάτι που μπορεί να προσφέρει πραγματικά κάτι πάρα πολύ σημαντικό και συγκεκριμένο που θα δώσει το πρόγραμμα ανάγκη. Δηλαδή, ένα πρόγραμμα που θα βοηθούσε την ισορροπία του προς αποκτήρια των εκτόσεων. Δεν είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον από την αρχή. Να πω την αλήθεια, όλη την πρώτη τη δουλειά την είχε κάνει ο Αποστόλης. Δηλαδή, ας πούμε, οτιδήποτε χρειάστηκε να συλλεχθεί ως στοιχείο ή ως εργασία προκειμένου να σας παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα. Το οποίο μια φορά ξεκινήσαμε και το παρουσιάζουμε εδώ και σχεδόν ένα χρόνο στην γυμναστική που κάνουμε κάθε εβδομάδα στα μέλη. Σίγουρα μπορώ να πω ότι δεν επαρκεί αυτός ο χρόνος που αναφέρεται στο να επιτύχουμε ένα αποτέλεσμα όπως ακριβώς θα το θέλαμε. Γιατί σίγουρα αυτή είναι μια διαδικασία που χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο και πολύ περισσότερες επαναλήψεις και πολύ περισσότερες φορές και συμμετοχές με τον ανθρώπινο το πρόγραμμα. Τουλάχιστον όμως έχει την λογική να δώσει ένα ερέθισμα στους ανθρώπους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, να πρέπει να αποκλείουν κάποια πράγματα, να μπορούν να μας ρωτήσουν να πάνε στη θέση που οτιδήποτε θέλουν, να μπορούμε να προσαρμόσουμε κάποιες ασκήσεις ειδικά στον καθένα, γιατί ξέρετε η ισορροπία, όπως είπαμε, δεν φύγεται σε όλους τους ανθρώπους και κάτι σύγχρονο ακριβώς λόγου. Και να επαναλάβουν αυτό το πρόγραμμα από τους φοιτητές και πράγματι να πετύχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Προσωπικά πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ μεγάλη σημασία να συμμετέχετε σε αυτά τα προγράμματα όσο περισσότεροι μπορείτε. Θεωρώ ότι σχεδόν όλοι, πραγματικά, εκτός από τις ελάχιστες περιπτώσεις που σας είπα ο Αποστόλης ότι υπάρχουν πολύ σημαντικές αντιδείξεις, σχεδόν όλοι μπορείτε να συμμετέχετε σε αυτά τα προγράμματα. Είναι απλά, δεν έχουμε τεράστιες απαιτήσεις. Το μόνο που χρειάζεται, θα έλεγα, λίγο χρόνο και λίγη συγκέντρωση από την πλευρά σας. Και νομίζω ότι με λίγο από αυτό θα μπορείτε να αποκομίσετε πολύ σημαντικά όλα. Ένα ευχαριστώ λοιπόν στον Αποστόλη που πραγματοποίησε αυτή την εργασία. Είναι πραγματικά ιδιαίτερη εργασία και έχει μεγάλη αξία. Γιατί είναι στοχευμένη, όπως σας είπα και πριν, σε κάτι που σας αφορά άμεσα. Δεν σας παρουσίασε ένα θέμα ιατρικό γενικής φύσης, αλλά σας παρουσίασε κάτι το οποίο αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα τραυματισμού στην ηλικία σας. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς για τη συμμετοχή σας. Καλησπέρα, κύριε. Μέσα και μια κύριε Δημήτρη, μέσα και πολλά. Λοιπόν, θα επιθυμούσαμε, έτσι, φαντάζομαι και ο συνάδελφος ο Βαγγέλης, εσείς που σήμερα μπορέσατε και ήρθατε εδώ πέρα, να είσαστε αγγελιοφόροι δικοί μας για την ύπαρξη του προγράμματος, ώστε όσο γίνεται να συμμετέχουν περισσότερα άτομα. Τώρα θα ήθελα να ακούσω ερωτήσεις ή οτιδήποτε θέλει να πει κάποιος. Ναι, κύριε Μητρέ. Σας ευχαριστώ για όλα αυτά, αλλά θα ήθελα να κάνω το εξής. Επειδή είμαι παθών, έχω πέσει τρεις φορές. Δόξα τω Θεώ, δεν έπαθε μεγάλη ζημιά. Να παρακαλούσα τη διεύθυνση, τη συμβαίνει αυτές τις πλάκες, τις ρημάδες, γιατί δεν μπορεί κάποιος να τις διάξει την κάτια. Είναι επιθυμία όπως μια πονεμένη ιστορία και γι' αυτό το έδειξα και εγώ να άμα είδες. Πιστεύω ότι σιγά σιγά με καλή θέληση όλα διορθώνονται. Άλλος με κύριε Ζαχαρόπουλε. Δεν νομίζω ότι θα δυσκολεύει να πάρει αυτό.
ακούμε και θα ακούμε. Ναι, δυστυχώς. Άλλος. Κατοίκο της φωτογραφίας κάνουμε στα μέλη του καφέ. Και αυτό βέβαια εφόσον μας επιτρέπει το πρόγραμμα που έχουμε μέσα στο φωτογραφείο. Εάν δηλαδή είναι φωτογραφίες το πρόγραμμα δεν μπορούμε να δούμε πίσω. Εάν όμως είναι πιο λάσκα η δουλειά, έχουμε τη δυνατότητα για κάποιο διάστημα, όχι βέβαια εσαΐ, έτσι αν είναι το παρελθόν, δεν μπορούμε εσαΐ να το καλύψουμε, αλλά για κάποιο διάστημα θα μπορέσουμε να το καλύψουμε. Έτσι, χρειάζεται βέβαια παραδειγματικό στο γιατρό. Αύριο εγώ θα είμαι εδώ πέρα, απόγευμα πάλι θα είμαι εδώ πέρα πάνω, στο δεύτερο άρθρο. Άλλος. Τι κάνετε. Εγώ σας ευχαριστώ που ήρθατε. Μια στιγμούλα, περιμένετε λίγο. Περιμένετε λίγο, μια στιγμή. Μια στιγμούλα. Αυτό επιδιώκουμε και πιστεύω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό το έχουμε επιτύχει σαν καθήκον εδώ στην Φιλαδέλφεια και στην Χαλκιδόνα. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω επίσης ότι όσο είναι και πολλά σας όσο μεγαλώνει, δεν μπορεί να μετράει κανένα στην ηλικία με χρόνια, αλλά μπορεί να τη μετράει και με εμπειρία. Όσο μεγαλώνουμε, τόσο μεγαλώνουμε, τόσο πιο μεγάλη εμπειρία αποκτούμε, άρα είμαστε σούρεφοι. Τέλος, αφού σας ευχαριστήσω και πάλι, να σας θυμίσω ότι την Πέμπτη έχουμε την Τετάρτη, την επόμενη Τετάρτη, έχουμε τον αποκριάτικο χώρο τον καφή, όλων τον καφή, στην Γοργόνα, εισιτήρια, μπορείτε να πάρετε τον καφή. Σας ευχαριστώ. Και ευχαριστώ κυρίως τους σιωπέρα από τέμα. Ιδέες και κάποια πράγματα για να μην πάρει τα σύνορα.